Από αποενοχοποίηση τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, αλλά εκεί που κέντησα ήταν στον τομέα επιμόρφωση. Λαϊκό Πανεπιστήμιο έγινε το στούντιο. Και το καλύτερο, σας έκανα όλους κοινωνούς. Δεν είναι μία ουτοπία φοβερή να πιστεύει κανείς στην πρόληψη των γυρατιών. Μα προφταίνεται το πράγμα. Το βάλ θα κατρακυλήσει. Ναι. Τα ζυγωματικά θα φύγουν από τη θέση τους. Το στήθος θα πέσει. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει αργότερα. Οι γλουτοί θα πλαδαρέψουν. Αυτό είναι σίγουρο. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις τρόπες. Εάν κάποιος πραγματικά, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ούτε για το σώμα τους, είναι μια πλάνη κι αυτό. Όπως ίσως δεν ενδιαφέρονται κατά το μέγιστο μέρος για τίποτε πολύ σοβαρά, διότι αν ενδιαφερόντουσαν θα το κάνανε. Λέμε για παράδειγμα ότι κανένας πρέπει, επειδή έχει πολύ χοληστερίνη, να κάνει δίαιτα. Είναι ανόητο. Ούτως ή άλλως πρέπει να κάνει μια δίαιτα. Ή πρέπει να αθλείται διότι έχει καρδιά. Και αυτό είναι ανόητο. Δεν έχει νόημα να έχει κανείς καρδιά για να αθλείται. Πρέπει ούτως ή άλλως να αθλείται. Θέλω να πω ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό πράγμα, όσο δεν το φανταζόμαστε. Απλώς επειδή βέβαια δεν μπορεί να το διαπιστώσει κανένας αντικειμενικά, διότι δεν ξέρει τι θα ήταν αν δεν έκανε ορισμένα πράγματα. Όταν βρεθεί κάποιος τρόπος να το αποδείξουμε, αυτό θα είναι συνταρακτικό πράγμα. Δεν την κάνει. Και γιατί ο άνθρωπος, όπως είναι ενέργεια κι αυτός, ακολουθεί την οδό της ίσονος αντιστάσεως. Είναι τεμπέλης από τη φύση του. Είναι λογικό. Όταν όλα του πάνε καλά, δεν κάνει προσπάθεια. Γιατί να κάνει προσπάθεια. Περιμένει ότι πάει κάτι στραβά και τότε αρχίζει η επιδιόρθωση, η οποία έχει και την απέτηση να γίνεται μέσα σε μια νύχτα. Πάντως όλα αυτά τα lifting και οι πλαστικές χειρουργικές για τα τεμπελόσκυλα του είδους μου είναι πάρα πολύ καλές. Δεν τίθεται θέμα. Χίλιες φορές προτιμότερα και από δίαιτες και από γυμναστικές. Ο κίνδυνος της παραμόρφωσης δεν σας απασχολεί, δηλαδή. Ο κίνδυνος της παραμόρφωσης μέσω ενός lifting, εννοείται. Αυτό που λέγατε προηγουμένως. Είναι η καρικατούρα πολλές φορές. Αυτό που προκύπτει από ένα lifting είναι μια καρικατούρα. Αυτό που προκύπτει από μια υγιή γύρανση, αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο, από μια προληπτική αγωγή, είναι μια καθυστέρηση της γύρανσης και ένα όμορφο μέστομα. Πιστεύω ότι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, ότι όλες οι επιδιορθωτικές επεμβάσεις πρέπει να γίνονται το πολύ μέχρι τα 42-43. Από εκεί και πέρα δεν έχει κανένα νόημα. Υπάρχουν ταλαντούχοι που μπορούν να κάνουν μια σωστή επιδιορθωτική επέμβαση. Δεν είμαι απόλυτος ούτε σε αυτό. Γιατί, για να σε κάνει, τι, να σε δείξει 30 ή να σε δείξει καλοδιατηρημένη 40. Όχι, απλώς δεν έχει νόημα. Να μην βλέπεις ορισμένα πράγματα που μπορεί να σου χτυπούν άσχημα στο μάτι σου για τον εαυτό σου. Μπορεί να μην σ' αρέσει να βλέπεις εδώ να είναι έτσι. Γιατί δεν σου αρέσει το στρογγύλεμα εδώ, δεν σ' αρέσει η γωνία έτσι. Πώς δεν σ' αρέσει ένα κάδρο να είναι στραβό. Μπορεί να μην σ' αρέσει αυτή η γωνία να είναι έτσι. Αυτό δεν έχει μία ματαιότητα μετά από μία ηλικία, δηλαδή. Λίγο να σκέφτεσαι, δεν λες ότι μετά τα 45 έτσι κι αλλιώς δεν είμαι σε κατάσταση ερωτικής διαθεσιμότητας. Άρα ας αφήσω την εικόνα μου. Μα είναι μια γυναίκα σε κατάσταση ερωτικής διαθεσιμότητας μετά τα 45. Βέβαια είναι. Δεν έχω συναντήσει καμία γυναίκα που να σκέπτεται και που να θεωρεί τον εαυτό της ερωτικό αντικείμενο μετά τα 45. Α, εγώ έχω συναντήσει πολλές. Ακόμα και ιερότερες του είδους. Έχουμε άλλες παρέες. Ναι. Έχω συναντήσει πάρα πολλές οι οποίες είναι ερωτικότατες. Ναι. Πρέπει να πω και μετά τα 45. Μπορεί να είναι και αρήμινοι τους, αλλά θεωρούν και μπορώ να σας πω ότι μετά τα 70. Ναι. Ναι, ναι. Το θεωρώ τραγικό. Είναι και αυτό. Όχι το να είσαι, το να το πιστεύεις. Ναι, και αυτό είναι το πώς το κάνεις. Ναι. Το πώς το κάνεις, το πώς το αισθάνεσαι. Το πώς το εκπέμπεις αυτό. Είναι ένας διαφορετικός ερωτισμός αυτός αυτής της ηλικίας. Άρα μου λέτε ότι η φύση δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν κάνει έναν απελπισμένος ερωτισμός. Να μην είναι φυσικός. Εκπέμπει κάτι. Η φύση, η οποία έχει προνοήσει και οι γυναίκες μέχρι τα 45 τους είναι σε κατάσταση ερωτικής διαθεσιμότητας. Σε κατάσταση γεννητικής διαθεσιμότητας. Που σημαίνει το ίδιο για τη φύση. Δεν ξέρω αν η φύση έχει τέτοιες προβλέψεις για τον άνθρωπο. Λέτε. Λέτε να είμαστε η διαμαρτία. Όχι, αντίθετα θεωρώ. Έχω πολύ παραδοσιακή αντίληψη για τον άνθρωπο. Πιστεύω ότι είναι η κορονίδα της δημιουργίας και έχω λόγους γι' αυτό. Για πείτε μου. Είναι πολύ διαφορετικός από όλα τα όντα. Και η δική μου φιλοσοφία είναι να καταφάσκει και να επιβεβαιώνει κάθε φορά αυτή του τη διαφορά. Δεν είμαι υπέρ της απόψεως. Δηλαδή μου αρέσει η ελληνική, η αρχαία ελληνική αντίληψη πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το μέτρο του παντός. Έχει θεμελιώδεις διαφορές ο άνθρωπος. Και από τα ζώα, έχει το ζώο μέσα του, αλλά δεν είναι ζώο. Έχει το θείο μέσα του, αλλά δεν είναι θεός. Φθονείται από τους ανθρώπους επειδή είναι λίγο θεϊκός και μισείται από τους θεούς επειδή είναι πολύ ανθρώπινος. Είναι ανάμεσα.